Όλες θέλουμε να έχουμε υπέροχο σώμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Join us, γιατί σήμερα θα δούμε τις μεθόδους με τις οποίες θα καταπολεμήσουμε το τοπικό πάχος και τη χαλάρωση λίγο πριν βγούμε στην παραλία. Τι μπορούμε να κάνουμε για το τοπικό πάχος? Εάν αποφασίσουμε να επιλέξουμε μία μη χειρουργική παρέμβαση, ο καλύτερος τρόπος είναι το cool sculpting. Το cool sculpting ουσιαστικά είναι η κρυολιπόλυση, η οποία αναγκάζει τα λιποκύτταρα του οργανισμού να επιταχύνουν τη διαδικασία τη φυσιολογική της γύρανσής τους και έτσι να συμπιεστούν. Πόσες φορές πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία για να δούμε τα αποτελέσματα? Το cool sculpting είναι όπως το χειρουργείο, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι μία φορά. Πόση ώρα κρατάει μία συνεδρία? Ανάλογα με την περιοχή, υπάρχουν μεγάλες και μικρότερες περιοχές. Περίπου υπολογίζουμε μία ώρα για κάθε περιοχή. Ποιος είναι ο χρόνος αποθεραπείας? Μπορώ να κάνω το cool sculpting και να πάω κατευθείαν στη δουλειά μου? Είναι καλό που το αναφέρετε αυτό. Ενώ λοιπόν είναι στην αποτελεσματικότητα σαν χειρουργείο, όσον αφορά στο χρόνο αποθεραπείας, είμαστε απόλυτα ελεύθεροι αμέσως μετά να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες μας. Δηλαδή μπορούμε με το που τελειώνει η συνεδρία να πάμε στη θάλασσα, να πάμε στο γυμναστήριο, να βρούμε το βράδυ. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Αυτή η μέθοδος είναι ασφαλής? Το cool sculpting είναι το μοναδικό, η μοναδική συσκευή η οποία έχει approval FDA. Το FDA είναι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής, ένας πολύ αυστηρός οργανισμός που δίνει έγκριση σε προϊόντα που είναι απόλυτα ασφαλή και δεν έχει καμία επιπλοκή. Τι αποτελέσματα θα δούμε με αυτή τη μέθοδο? Όταν αναφερόμαστε σε μη επεμβατικούς τρόπους, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 100% του αποτελέσματος. Όμως, όσον αφορά στο cool sculpting, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες, ένας πολύ μεγάλος αριθμός από κλινικές μελέτες, αυτές έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητά του είναι πολύ ψηλή. Γενικά, μπορεί να φτάσει μέχρι σε ένα ποσοστό 40-50% απώλειας στην περιοχή η οποία μας ενδιαφέρει. Το cool sculpting πού γίνεται πιο συχνά, σε ποια σημεία? Μια πολύ συνηθισμένη περιοχή είναι το εσωτερικό των μυρών, το εξωτερικό των μυρών, τα ψωμάκια, η γυλίτσα και πολύ συχνά επίσης η πλάτη. Τι μπορούμε να κάνουμε για τη χαλάρωση του σώματος? Μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους για τη σύσφυξη του δέρματος είναι τα νήματα. Τι είναι τα νήματα? Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε απορροφήσιμα ράματα, όπως τα ράματα που χρησιμοποιούμε στο χειρουργείο, τα οποία μπαίνουν μέσα στο δέρμα. Μπαίνοντας μέσα στο δέρμα τα νήματα αυτά, δημιουργούν ένα πλέγμα, το οποίο πλέγμα σταθεροποιεί το δέρμα στη θέση του. Πονάει? Είναι ελαφρά ενοχλητικό, αλλά επειδή είναι πολύ λεπτές οι βελονίες που χρησιμοποιούμε, μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλά ανοιχτό. Σε ποια σημεία εφαρμόζονται τα νήματα? Όπου υπάρχει χαλάρωση. Είτε αυτό είναι βραχίωνας, η κοιλιά, η γλουτή, η μυρή. Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία? Ουσιαστικά είναι μια θεραπεία της μίας φοράς. Όμως, επειδή πολλές φορές οι περιοχές είναι μεγάλες, μπορεί να χρειαστεί να ξαναμπούμε στην ίδια περιοχή, να ξαναπαρέμβουμε πάλι με νήματα, για να βελτιώσουμε, να κάνουμε ένα fine tuning της περιοχής, να τη βελτιώσουμε εντελώς. Πόσο άμεσα βλέπω τα αποτελέσματα? Περίπου στις 10 μέρες έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Στο μήνα είναι η τελική εικόνα που μπορούμε να έχουμε. Όταν εφαρμόζω τα νήματα, μπορώ να επιστρέψω κατευθείαν στη δουλειά μου, στις δραστηριότητές μου? Είναι καλό τον πρώτο καιρό, ειδικά την πρώτη εβδομάδα, να κάνουμε λίγο πιο ήπιους χειρισμούς, έτσι ώστε τα νήματα να παραμείνουν στη θέση τους. Μετά το διάστημα αυτό της μιας εβδομάδας, μπορούμε να συνεχίσουμε κανονικά.